Είμαστε με τον πρόεδρο του Παρατήματος Μυθιλήνης του Ερυθρού Σταυρού, Θεόδωρο Βαλσαμίδη, και είδαμε να συζητήσουμε σήμερα για τη συγκινητική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει προκειμένου να βοηθηθούν οι σεισμόπληκτοι Τουρκίας και Συρίας. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Καταρχήν να σας πω ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου σε συνεργασία με τον πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Αυγερινό και εμείς ως περιφερειακό τμήμα είπαμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από 10 μέρες περίπου. Να σας πω ότι αυτό που κρατάω έτσι καθημερινά βλέποντας την προσέλευση του κόσμου, είτε μεμονωμένων πολιτών, είτε φορέων, κοινότητες, οργανισμοί, σύλλογοι, είναι πραγματικά συγκινητική. Δηλαδή και απλόχερη από την πλευρά των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι σαν λαοί και οι δύο θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις ως γείτονες. Πάντα είχαμε. Υπήρχαν πάντα τα διάφορα προβλήματα τα οποία παρουσιαζόταν κυρίως από κάποιες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος τα έχει σβήσει όλα αυτά και στη δύσκολη στιγμή είναι εκεί για να απλώσει ένα χέρι βοηθείας προς τους συνανθρώπους. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης? Σίγουρα θα συνεχιστεί μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Εμείς την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα κάνουμε την πρώτη αποστολή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις οδηγίες που θα έχουμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Η ανθρωπιστική δηλαδή βοήθεια που συλλέγουμε είναι τρόφιμα μακράς διάρκειας και αν υπάρχουν κουβέρτες ή διροχισμού, τα οποία όμως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζεύει μόνο καινούρια. Να σας πω ότι και οι συμπολίτες μας που πολλοί δεν το γνωρίζουν και φέρνουν ρούχα σε καλή κατάσταση, είναι ευκαιρία να πούμε ότι υπάρχει μια δράση του τοπικού παραρτήματος που λέγεται κοινωνική ματιοθήκη. Είναι ένας χώρος λοιπόν που έχουμε στην περιοχή πίσω από το νοσοκομείο, πίσω από την Θωμαίδα, από το ναό εκεί της Θωμαίδας, όπου εκεί μπορεί κανείς Τετάρτη και Παρασκευή 8 με 10, κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή 8 με 10, να πάει να αφήσει ρούχα, παπούτσια, αντικείμενα, ένα καθισματάκι ενός παιδιού, ένα καροτσάκι, ένα που δεν το χρειάζεται πλέον, αλλά να είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να πάει να τα αφήσει εκεί και υπάρχει και κόσμος, να είστε σίγουροι, που πάει και τα ζητά. Είναι τακτοποιημένα κατά ηλικία, κατά είδος, κατά εποχή. Οπότε και στην απέναντι πλευρά να μην πάνε, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυστηρά να ακολουθήσουμε σαν οργανισμός τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Κεντρικής Διοίκησης, θα πάει όμως σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που θα ήθελα να μας πείτε είναι μέχρι την να πραγματοποιηθεί η πρώτη αποστολή, πού μπορούν να φέρουν τα είδη πρώτης ανάγκης ο κόσμος που μας ακούει? Ο βασικός χώρος που κάνουμε τη συλλογή είναι στο υπόγειο της περιφέρειας, όπου εκεί είναι ο χώρος που έχουμε την αποθήκη τροφίμων. Αυτό το χώρο το χρησιμοποιούμε, αρκετοί συμπολίτες μας τον ξέρουν, διότι κάνουμε σαν Ερυθρός Σταυρός εδώ, σαν τοπικό παράρτημα, και μία δράση που τη λέμε το καλάθι της αγάπης και συγκεντρώνουμε 3-4 φορές τον χώρο τρόφιμα για να τα δώσουμε. Παραμονές Χριστουγέννων, Πάσχα, άρα είναι ένας χώρος γνωστός στους συμπολίτες μας, αλλά επειδή ο όγκος είναι μεγάλος, να σας πω ότι, ας πούμε, από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, εκεί υπήρχε μία συνεννόηση και οι κοινότητες τα κατεβάζουν όλα σε ένα κεντρικό σημείο. Επομένως, επειδή θα μας εξυπηρετήσει και προσφέρθηκε να κάνει δωρεάν τη μεταφορά των τροφίμων, η μεταφορική της Καλονής, ο χώρος συγκέντρωσης τους από τις κοινότητες θα είναι εκεί στο Δήμο και στη συνέχεια στην μεταφορική της Καλονής, όπου εκεί οι εθελοντές ασχολούνται με την τακτοποίησή τους κατά είδος, σε κάθε κούτα, να ξέρει κανείς τι έχει μέσα, και στη συνέχεια για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία που χρειάζεται για να μπορέσουν να φορτωθούν. Στη συνέχεια θα φορτώσουμε αυτά που έχουμε μαζέψει εδώ στη Μυτιλήνη, προκειμένου να τα στείλουμε, και προσφέρθηκε να πω και η Μπλουστά να κάνει δωρεάν την μεταφορά τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις άλλες δράσεις που διενεργεί ο Ερυθρός Σταυρός αυτό το διάστημα,
Θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά. Τυχαίνει αυτές τις ημέρες και είναι επίσης εξέλιξη μια δράση που αφορά την εκπαίδευση, τη μεταφορά γνώσεων για πρώτες βοήθειες σε μαθητές. Είναι μια δράση που ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, δηλαδή πήγαμε σε πέντε σχολεία. Αυτό είναι μια συνεργασία που υπάρχει του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να διδαχθούν και να εκπαιδευτούν όσο μπορεί να γίνει αυτό μέσα στον χρόνο που υπάρχει. Οι μικροί μαθητές πρώτες βοήθειες, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο στην εποχή μας, αξιοποιώντας και την παρουσία εδώ εκπαιδεύτριας που ήρθε από τη ΣΑΜΟ, της κυρίας Αναστασίας Μιλιονά, την οποία θέλω να ευχαριστήσω, ήρθε εδώ για το σκοπό αυτό. Έτσι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κάναμε και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες και ειδικά σε χρήση απεινιδωτή και κάρπα. Εκπαιδεύσαμε, φρεσκάραμε τις γνώσεις των εθελοντών μας. Ο κλάδος που δραστηριοποιείται στη Μυτιλήνη, ο τομέας, είναι κοινωνικής μέρημνας, αλλά όμως όταν βρεθείς σε ένα έκτακτο γεγονός και είσαι εκεί παρόν, αν μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο. Άρα κάθε τόσο προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και να τις φρεσκάρουμε, γιατί είναι χρήσιμο, νομίζω. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού? Να σας πω ότι καταρχήν το τοπικό τμήμα μετά την ανασύστασή του το 2004-2005 ήταν ορκομοσία των πρώτων εθελοντών. Η τελευταία ορκομοσία που έγινε ήταν το 2018. Μετά, λόγω του COVID και όλων αυτών των μέτρων, θα έλεγα ότι μειώθηκε και η δύναμη των εθελοντών. Τώρα πάλι κάνουμε μια προσπάθεια και να ξαναζεστάνουμε ανθρώπους που ήταν μακριά, αλλά επίσης υπάρχει δυνατότητα κάποιος να έρθει εδώ στα γραφεία μας, στην Πικουντουριώτη, και να κάνει αίτηση. Υπολογίζουμε ότι στο τέλος του μήνα θα κάνουμε την πρώτη εκπαίδευση στους εθελοντές που έχουν ήδη κάνει την αίτησή τους. Είναι, νομίζω, πενθήμερη η εκπαίδευση που θα γίνει. Επομένως, στη συνέχεια πιστοποιείται, ορκίζεται και είναι μέλος της ομάδας μας. Ανάλογα με το χρόνο που έχει κανείς να διαθέσει, αυτό μπορεί να το διαθέσει. Δηλαδή, δεν είναι δεσμευτικό ο εθελοντής, είναι εκεί, εμείς τον καλούμε όταν υπάρχει μια δράση και σήμερα κάποιος έχει χρόνο, διαθέτει. Όλη η διαδικασία είναι εθελοντική, είναι προσφορά βοήθειας, αλληλεγγύης, αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και είναι μια προσφορά που ανάλογα ο καθένας με τις δυνατότητες του και με τις υποχρεώσεις του μπορεί να προσφέρει. Και θα ήθελα, με την ευκαιρία που μου δίνετε, να προσκαλέσω τους συμπατριώτες μας να γίνουν εθελοντές και να συμμετέχουν στις δράσεις του τοπικού παραρτήματος, του Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πόσα μέλη μετράει σήμερα το παράρτημα Μυτιλήνης? Θα έλεγα ότι ενεργά είναι γύρω στα 60 μέλη. Προ-κορονοϊού, να το πούμε έτσι, αυτής της εποχής, και με το μεταναστευτικό που είχε πολύ μεγάλη δράση το τμήμα εδώ και συμβολή, ίσως αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν το ξέρουν, το πόσο βοήθησαν οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη αυτή τη διαδικασία, όταν υπήρχαν χιλιάδες κόσμο εδώ και έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σύτησής τους, στέγασής τους και τα λοιπά. Αμέτρητες ώρες ήταν οι εθελοντές μας εκεί προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν. Τότε η δύναμη είχε φτάσει γύρω στα 120 άτομα. Μετά, όπως σας είπα, αυτό μειώθηκε και λόγω του COVID, που δεν υπήρχαν και δράσεις που κανείς, έτσι, συλλογικές, που θα μπορούσε να πάρει μέρος. Κάπως το πράγμα τόνισε. Από το καλοκαίρι που έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να ζεστάνουμε πάλι και να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη δύναμη να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία.